Λοιπόν, κύριε Κυρού, σας άφησα για τον τέλος, γιατί έχετε δει και έτσι και αλλιώς το μεγάλο ζήτημα αυτό, και όχι μόνο τώρα που είναι πια νομίζω στο πικ του, είναι ό,τι περισσότερο έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, οι τελευταίες εβδομάδες μάλιστα. Εσείς το αντιμετωπίζετε, προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε με την ιδιότητα του γιατρού και της αποστολής που κάνουν οι γιατροί του κόσμου. Χωρίς σύνορα. Χωρίς σύνορα. Λοιπόν, και γιατί είναι και αντίστοιχα οι γιατροί του κόσμου, οι οποίοι για πάρα πολλά χρόνια, και πρέπει να το πούμε αυτό, δουλεύατε και προσφέρατε στο εξωτερικό και έχετε γυρίσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα να βοηθήσετε Έλληνες, έτσι, που έχουν ανάγκη, και βεβαίως να βοηθήσετε και αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται έτσι κατά κύματα. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς? Καταρχάς, εμείς δουλεύουμε από τις χώρες τις οποίες εγκαταλείπουν, δηλαδή Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία, Κονγκό, τις εμπόλεμες. Και με το καινούριο πρόγραμμα που έχουμε, τους συνοδεύουμε μέχρι τις χώρες που θέλουν να πάνε, που είναι συνήθως κεντρικής Ευρώπης ή βόρειας Ευρώπης. Λοιπόν, εκτός από αυτή την κρίση που έχει δημιουργηθεί από ανεπάρκειες πολιτικές, από μία μη απόφαση της Ευρώπης να διαχειριστεί το πρόβλημα, αυτά όλα που βλέπετε είναι μαζέματα στις ραφές ανθρώπων οι οποίοι αντιμετωπίζουν συνεχή φίλτρα, συνεχή εμπόδια. Αυτά τα συνεχή εμπόδια στο να πλησιάσουν την Ευρώπη και να ζητήσουν άσυλο σαν πρόσφυγες που δικαιούνται, τους υποχρεώνουν να χρησιμοποιούν λαθροδιακινητές και να διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Πέρυσι πνιγήκαν 3.500 στη Μεσόγειο, τους δύο πρώτους μήνες φέτο 1.000, ίσως εχθές 400 ακόμα στην Ιταλία. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει η Ευρώπη ότι αυτό το μικρό αριθμό προσφύγων, που είναι μόνο το 3% από τους Συρίους που θέλει να έρθει στην Ευρώπη, που έρχεται στην Ευρώπη, πρέπει να το διαχειριστεί με υπευθυνότητα και σεβόμενοι τις ανθρώπινες ιδιότητές τους και τα δικαιώματά τους σαν πρόσφυγες. Κύριε Κυρούση, αυτό που έχει κάνει μέχρι στιγμής, και ιδιαίτερα ο Βορράς, ο οποίος είναι πιο μακριά και μέχρι τώρα έκανε επιλογή των ανθρώπων, των μεταναστών, ανάλογα με τις θέσεις εργασίας που είχαν, και των προσφύγων επίσης, ενώ έχουν υπογράψει όλες οι χώρες, όπως και η Ελλάδα έχει υπογράψει, έχουν υπογράψει ειδικές συνθήκες βάσει των οποίων λοιπόν τα σύνορα πρέπει να είναι ανοιχτά για να υποδέχονται ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, για να σώσουν, για να κάνουμε και αυτό το διαχωρισμό, γιατί ίσως και εδώ σε τη χώρα δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς είναι ο πρόσφυγας και τι ακριβώς είναι ο μετανάστης. Λοιπόν, παραλλήλως όμως, το μόνο που κάνει μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να δίνει κάποια κονδύλια, πολύ λίγα σε σχέση με τα κύματα πια που έρχονται, στις χώρες όπως είναι η δική μας, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Ισπανία, για να κάνουν κάποιες υποδομές οι οποίες μήνα με το μήνα βλέπουμε ότι δεν φτάνουν. Δεν θα μπορέσω να μπω στο πώς θα πρέπει να το διαχειριστεί το πρόβλημα η Ευρώπη. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι όπως το διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή, δημιουργεί φοβερό πόνο και φοβερό θάνατο. Και όχι μόνο στα σύνορα, όπου οι άνθρωποι προσπαθούν να μπουν στα σύνορα, αλλά και μετά τα σύνορα προσπαθώντας να περάσουν τα Βαλκάνια και να μπουν στην κεντρική Ευρώπη. Υπάρχει αυτός ο δρόμος που τον κάνουν με τα πόδια, ληστευόμενοι από συμμορίες, κρυοπαγήματα, αρρώστια, θάνατο, που το λένε τώρα μαύρο δρόμο οι Αφγανοί. Είναι ο δρόμος που περνάει από Ελλάδα, Σκόπια, Σερβία, Ουγγαρία. Δρόμος παρμένος με πόνο και πτώματα. Έχουμε διατάξει ομάδες σε όλο αυτό το δρόμο και βλέπουμε και ξαναβλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους που μπήκανε από τα Δωδεκάνησα, μετά τους ξαναβλέπουμε στην Ιδωμένη, μετά στη Σερβία, μετά στα σύνορα με την Ουγγαρία. Κάθε φορά όλο και λιγότεροι, όλο και πιο άρρωστοι. Εσείς είπατε, κύριε Κυρούση, τους συνοδεύετε μάλιστα, αυτό είναι το πρόγραμμα και η αποστολή η δική σας, από τις χώρες λοιπόν που φεύγουν μέχρι το χώρο όπου, τη χώρα όπου θα καταλήξουν. Δεν είναι φυσική συνοδεία του ίδιου ανθρώπου που πηγαίνει παράλληλα με τους μετανάστες. Απλά έχουμε διατάξει ομάδες. Υπάρχουν ομάδες από τη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν. Μετά στην πρώτη υποδοχή στην ΚΟ, μετά στα σύνορα που προσπαθούν να περάσουν στα Σκόπια, μετά στη Σερβία κτλ. Δηλαδή η μία ομάδα δίνει τη σκυτάλη στην επόμενη. Βλέπουν λοιπόν οι ομάδες μας και επικοινωνούν μεταξύ τους τους ίδιους ανθρώπους πώς προϊόντος του χρόνου αρχίζουν και φθήνονται, αρχίζει και αυξάνεται η ευαλωτότητά τους, αυξάνονται οι αρρώστιες τους. Αυξάνεται ο πόνος τους και αυξάνεται η απελπισία τους. Σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Όταν μπαίνουν στην ΚΟ, δεν έχει σχεδόν κανείς ψώρα. Όταν βγαίνουν στα σύνορα από τη Σερβία προς την Ουγγαρία, περίπου οι μισοί έχουν ψώρα. Είτε έχουν κοιμηθεί πολύ μαζί, δεν έχουν πληθεί, έχουν κουραστεί κτλ. Μάλιστα. Βεβαίως καταλαβαίνουμε όλοι τι γίνεται και με τα παιδιά, τα οποία είναι πολλά. Βλέπουμε δηλαδή
οικογένειες και αυτό που βλέπουμε περισσότερο είναι είτε γυναίκες με παιδιά μόνες τους, τώρα που υπάρχει μπορεί ο σύζυγος να έχει χαθεί ο πατέρας στον πόλεμο ή έρχονται χωριστά. Και αυτό που είναι τρομερό, κύριε Κυρούση, είναι τα συνόδευτα παιδιά. Μόνο προχθές είδαμε να μπαίνουν 40 μόνο παιδιά τα οποία δεν τα συνοδεύει ενήλικας. Ψάχνουν κάπου να βρουν σε άλλη χώρα κάποιον συγγενή τους. Βέβαια, βέβαια. Και συνόδευτα παιδιά και έγκυες γυναίκες και μικρά παιδάκια και γέροντες και ανάπηροι. Είχαμε στη Σερβία άνθρωπο χωρίς πόδια που κουβαλήθηκε επί 2 χρόνια από το Αφγανιστάν μέχρι τη Σερβία. Συναντήσαμε στην Δομένη 2 τυφλούς που συνοδεύαν οι υπόλοιποι. Αυτό σημαίνει απελπισία. Δεν πάει ο άνθρωπος ο ανάπηρος να πάρει τη δουλειά κάποιου από τη Γερμανία ή την Ελλάδα. Είναι άνθρωποι απελπισμένοι, τα ζούμε εκεί που είναι και δεν μπορούμε να αμεμφόμαστε κανένα γιατί εγκαταλείπει αυτά τα μέρη. Αυτό που οφείλουμε και νομικά και σαν άνθρωποι είναι να τους περιθάλψουμε και να τους υποδεχτούμε. Είναι πρόσφυγες. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Ναι, κάτι το οποίο μπορεί να κάνει ο κόσμος και που χρειάζεστε εσείς, οι γιατροί χωρίς σύνορα, κύριε Κυρούση. Εμείς έχουμε συγκινηθεί ειλικρινά από την προσφορά και του κόσμου και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες και της αστυνομίας και του λιμενικού στα Δωδεκάνησα που είμαστε. Έρχονται απλοί άνθρωποι από το νοσοκομείο, γιατροί, νοσοκόμοι, δουλεύουν εθελοντικά μαζί μας. Ο κόσμος φέρνει φαγητά, φέρνει ρούχα. Αλλά δεν πρέπει να μεταφέρουμε το πρόβλημα στις πλάτες μικρών κοινωνιών, ακριτικών νησιών και 10 ηρωικών αστυνομικών και λιμενοφυλάκων. Δεν γίνεται. Πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες ολόκληρη κοινότητα της Ευρώπης για ένα τόσο μικρό αριθμό μεταναστών. Ο Λίβανος έχει αυτή τη στιγμή το 40% του πληθυσμού του μετανάστες. Και είναι μια μικρή χώρα. Η Ευρώπη δέχεται μόνο το 3% από τη ροή των Συρίων. Μπορεί να το κάνει. Και ήθελα να πω κάτι σε αυτό που πολύ πετυχημένα είπε ο Δήμαρχος πριν της Σάμου. Ότι να μην κρύβουμε, εσείς το είπατε, να μην κρύβουμε το, χαλί, το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Το κάνουμε για χρόνια. Φοβάμαι αυτή τη στιγμή κάναμε το χοντρό λάθος, δεν το κρύβουμε καν κάτω από το χαλί. Το βάλαμε στην εταζέρα με τα σημικά. Φαίνεται από παντού, έχουν ξεχυλώσει ραφές. Και δεν είναι τιμή ούτε για τον ανθρωπισμό μας, ούτε για τις κοινωνίες μας. Στο κάτω-κάτω, αυτοί είναι νόμοι και συμβάσεις που ψηφίσαμε εμείς για την προστασία των προσφύγων. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Κυρούση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας. Καλή δύναμη, γιατί το έργο σας είναι πολύ βαρύ.